είδαν τη μεγάλη καταστροφή που συντελείται στην Κινέτα και αντί να πάνε για τον καθιερωμένο καφέ στην πλατεία με τους φίλους τους, μπήκαν στο αυτοκίνητο και ήρθαν στο Λουτράκι για να βοηθήσουν όπως και όπου μπορούν. Ο Αλέξανδρος και ο Κωνσταντίνος μαζί με δύο ακόμα νέα παιδιά βρέθηκαν στο Λιοντάρι, δίπλα στη μεγάλη πυρκαγιά για να προσφέρουν εθελοντικά βοήθεια σε οτιδήποτε χρειαστούν οι αρχές ή οι άλλοι συνανθρωποί μας. Ο Κωνσταντίνος, 28 ετών και μάγειρας στο επάγγελμα, εξηγεί πως πήραν την απόφαση να έρθουν και τις συνθήκες συνάντησαν. Πώς σε λένε? Κωνσταντίνος, καλησπέρα. Καλησπέρα, Κωνσταντίνε, είστε εθελοντές? Ήρθαμε εθελοντικά εδώ πέρα, ότι μπορούμε να βοηθήσουμε, είτε να κάποιος άνθρωπος ό,τι χρειάζεται, κάτι με το αυτοκίνητο, ό,τι, το οτιδήποτε. Απλά εθελοντικά. Ανθρώποι είμαστε αυτό. Στις δύσκολες στιγμές πρέπει να συμπαραστακόμαστε όσο μπορούμε. Πόσα παιδιά είστε? Είμαστε τρία παιδιά και η κοπελά μου. Ό,τι μπορούμε να κάνουμε από Αθήνα έρθαμε. Είστε ανήκετε σε κάποια ομάδα δηλαδή? Όχι, απλά είμαστε άνθρωποι όπως όλοι, εθελοντικά. Είδαμε το τι έγινε, αυτό, ανθρώπινα. Πόσο χρονών είσαι? 28. Δηλαδή ήσουν στο σπίτι σου, είδες ότι κάποιοι άνθρωποι χρειάζονται βοήθεια από την Αθήνα και ήρθες εδώ? Εντάξει, το είδαμε το βράδυ. Εκείνη τη στιγμή δεν μπορούσαμε, ήταν αλλιώς τα πράγματα. Πρωί ξυπνήσαμε, μαζευτήκαμε, είπαμε πάμε και ό,τι χρειαστούν, ό,τι μπορούμε, είτε να κάποιον άνθρωπο κάτι με τα μάξι να κάνουμε με νερό, με τα φύλλα. Εθελοντικά, ό,τι μπορούμε αυτό. Τίποτα άλλο. Πώς ένα παλικάρι, αυτό είναι πολύ ευχάριστο, 28 χρονών, σηκώνεται από τον καναπέ και πηγαίνει να βοηθήσει. Είναι άλλοι που είναι στον καναπέ και γυρνάνε και ενδιαφέρονται και λένε αχ, ανεβάζουν στο ίντερνετ π.χ. το οτιδήποτε, λένε αυτό στον καναπέ. Άμα θες να κάνεις κάτι πραγματικά, σήκω από τον καναπέ σου, πήγαινε και βοήθεια ό,τι μπορείς. Έστω και συμπαράσταση ψυχολογική σε κάποιον. Αυτό. Έχεις μιλήσει εδώ με κάποιους υπεύθυνους, γνωρίζεις τι ανάγκες χρειάζονται? Τι λίγο τον αντιδήμαρχο, είδαμε τις περιοχές εδώ πέρα, αντιδήμαρχος, δεν μας είπε πολλά πράγματα. Κάτοικους που έβλεπα, γυναίκες οι οποίες μας λέγανε το σπίτι μας είναι στις φωτιές, δεν ξέρω τι θα κάνω. Δεν ξέρεις τώρα πώς να ψυχολογική στήριξη στον άλλο να δώσεις, αλλά εντάξει, ό,τι μπορούμε και εμείς εδώ πέρα από Αθήνα. Έχουν έρθει πολλά παιδιά. Πάντως είναι πάλι και σε πολλές περιοχές. Όχι μόνο εδώ πέρα, και στο Μάτι έχουν πάρα πολλοί κόσμος. Πώς και επέλεξες εδώ αυτή την περιοχή και δεν πήγατε στο Μάτι? Έγινε τυχαία. Θα πάμε και από εκεί πέρα, θα πάμε παντού όπου γίνεται, όπου χρειάζεται. Αυτά. Τι κερδίζεις από τον εθελοντισμό αυτό? Τίποτα. Κάτι κερδίζεις στην καρδιά σου? Ό,τι δίνεις παίρνεις. Ό,τι δίνεις παίρνεις. Δίνεις καλό, παίρνεις καλό. Πήγες πριν ότι είσαι μάγειρας. Ναι, η δουλειά μου είναι μάγειρας. Άρα πώς το μπορούσες να πεις? Εθελοντικά σε οτιδήποτε. Και να, σε νερό, σε φαγητό, σε συσίτιο, σε οτιδήποτε. Με τα μάξι να μεταφέρουμε κόσμο, να τον πάμε κάπου. Χρειάζεται κάποιος γιατρό, κάτι. Ό,τι μπορούμε. Απλά ανθρώπινα. Ο Αλέξανδρος ήταν στο σπίτι και παρακολουθούσε κι αυτός όσα γίνονταν. Ύστερα πήγε στο γυμναστήριο, έκανε ένα πέρασμα από τα social media και από όσα είδε κατάλαβε πως η λύση δεν είναι να αποστάρει κανείς τη συμπαράστασή του, αλλά να τη δείξει έμπρακτα. Και σήμερα το πρωί είπαμε απλά να πάμε και να βοηθήσουμε όπου και όπου μας χρειάζονται. Πώς σε λένε? Αλέξανδρο. Αλέξανδρο, εσύ πόσο χρονών είσαι? Εγώ είμαι 25 χρονών. 25. Πώς έγινε και έμαθες για το τι χρειάζεται εδώ και ήρθες? Ήμουνα σπίτι μου και πήγαινα να κάνω γυμναστική και ξαφνικά είδα πάνω τον ουρανό περίεργο, ρώτησα κάποιους ανθρώπους τι συμβαίνει και μου είπανε για την Κινέτα. Δεν ήξερα ότι η κατάσταση ήταν τόσο σοβαρή. Μετά είδα εικόνες από το Facebook, από τα νέα και από αυτά που είδα και από αυτά που άκουσα, δηλαδή με άγγιξε αυτό το πράγμα. Και σήμερα το πρωί είπαμε εδώ με τα παιδιά, λέμε να πάμε να βοηθήσουμε ό,τι χρειαστεί. Μην ξέροντας που, δηλαδή οπουδήποτε. Και σας έβγαλε ο δρόμος εδώ? Ναι, απλά ξέραμε ότι να πάμε Κινέτα. Εγώ πήρα τηλέφωνο την πυροσβεστική να ρωτήσω πού μπορούμε να πάμε για εθελοντές και κατευθυνθήκαμε μία από εδώ, μία από εκεί και τελικά καταλήξαμε εδώ. Το έχετε ξανακάνει αυτό? Όχι, είναι η πρώτη φορά, να πω την αλήθεια. Πώς νιώθεις που ένας νέος άνθρωπος σηκώνεται, φεύγει από το σπίτι του για να βοηθήσει συμπολίτες του που δεν τους γνωρίζει? Νιώθω ότι είναι αυτό που πρέπει να κάνουμε. Δηλαδή, εδώ οι μόνοι από Αθήνα, από ό,τι έχω καταλάβει, είμαστε εμείς εδώ πέρα. Δηλαδή, τι κάνουν οι υπόλοιποι, ας πούμε? Εντάξει, δεν λέω για αυτούς που δουλεύουν. Εντάξει, αυτοί που δουλεύουν, οκ. Okay. Αλλά τώρα να κάνεις ένα post στο Facebook και να κράζεις και. Δεν είναι. Έλα εδώ και βοήθα. Όπως μπορείς. Όπως μπορείς. Δεν έχει σημασία. Οτιδήποτε. Σας έχουν ζητήσει τη βοήθειά σας μέχρι τώρα κάποιοι κάτοικοι? Μέχρι στιγμής όχι. Στην αρχή ανεβήκαμε προς τα πάνω, μας είπανε κάποια παιδιά ότι παιδιά και ενώνει την περιοχή, κατεβείτε κάτω. Και τώρα είμαστε εδώ και περιμένουμε, έχουμε και κάποια μπουκάλια νερό και θα περιμένουμε. Δηλαδή μπορεί και να κάτσουμε και μέχρι το βράδυ εδώ και μέχρι αύριο και δεν ξέρω. Είναι τραγική η κατάσταση. Είναι η πρώτη φορά που το βιώνω έτσι. Πιο μικρός δεν καταλάβαινα και πολλά.
γονείς σας τι λένε που φεύγετε έτσι εθελοντικά να βοηθήσετε κόσμο και κινδυνεύει και η ίδια σας η ζωή? Εντάξει, λίγο γκρίνια στην αρχή, αλλά στο τέλος, εντάξει, λένε μεγάλα παιδιά είστε, αφού θέλετε, πήγαινε με ασφάλεια βέβαια πάντα. Ο Κωνσταντίνος έκανε αναφορά και σε ένα περιστατικό που τον άγγιξε βαθιά όταν είδε μια γυναίκα στην ηλικία της μητέρας του να κλαίει. Λίγο νωρίτερα είχε αναγκαστεί από την πυροσβεστική να αφήσει το σπίτι της, ενώ λίγο νωρίτερα είχε διώξει τον σύζυγό τους μαζί με τα δυο τους σκυλιά. Τώρα δεν ξέρει σε τι κατάσταση θα βρει το σπίτι όταν θα γυρίσει, αν θα υπάρχει ή αν θα έχει καταστραφεί. Πέρα, βρήκαμε, ήταν μια γυναίκα, μητέρα μου, προφανώς και είναι σαν μάνα μας ηλικία, η οποία ήταν σε κατάσταση κλάψας και καταλαβαίνετε, μια κατάσταση άσχημη. Εν τέλει έκλαιγε γιατί η πυροσβεστική την ενημέρωσε ότι πρέπει να απομακρυνθείτε από το σπίτι. Και έκλαιγε γυρνά και μου λέει: ξέρεις κάτι, το σπίτι μου είναι μέσα στο δάσος, είναι ξύλινο. Το πρώτο που κατάφερα να πω στον άντρα μου που είναι μεγαλύτερος να φύγει, να πάρει τα σκυλάκια μας. Συνήθως τα σκυλάκια είναι τα παιδιά της. Αυτό και είναι μια κατάσταση πανικού. Ο κόσμος είναι σε κατάσταση. Αυτό δεν ξέρω αν θα έχουν σπίτι αύριο. Δεν μπορεί να το διανοηθεί άνθρωπος. Απλά χωρίς λόγια. Είναι πολύ άσχημη κατάσταση. Και τα δύο παιδιά στέλνουν από τη μεριά τους ένα κοινό μήνυμα σε όλα τα παιδιά της ηλικίας τους να αφήσουν το Facebook, τους καναπέδες και τις αναρτήσεις και να βοηθήσουν ο καθένας με ποιο τρόπο μπορεί. Τι έχεις να πεις σε συνομήλικούς σου, και λέω για τους συνομήλικούς σου γιατί έχετε πιο πολύ σωματική αντοχή για να το κάνετε αυτό? Έχω να πω, μαζέψτε δυνάμεις, σηκωθείτε από τους καναπέδες σας και ελάτε εδώ. Άμα πραγματικά το νιώθετε, σηκωθείτε και ελάτε και πάμε να βοηθήσουμε όλοι. Ανεξαρτήτως είτε κόμματα, είτε ομάδες, είτε τίποτα. Είμαστε ανθρώποι και μπορεί αύριο μεθαύριο να είμαστε εμείς εκεί πέρα, σε αυτή την κατάσταση.